καλησπέρα. Πρέπει να σας ανακοινώσω ότι στις 15 του μηνός εστάλει από την αρμόδια επιτροπή του προσυμβατικού ελέγχου η απάντηση για την θέρμανση. Πλέον μας δίνεται η έγκριση για να προχωρήσουμε στη σύμβαση. Απλώς πρέπει να περιμένουμε 15 μέρες αν υπάρξει έσταση πάνω στην απόφαση αυτή του ελεκτικού συνεδρίου. Και προχωράμε στη σύμβαση του έργου. Θέλει κάποιο συνάδελφο στο λόγο να τη παρατάξει ο κ. Στάιο. Μια ερώτηση εγώ να κάνω, θέλω. Καλησπέρα σα. Στο ποτάμι τώρα τα έργα που γίνονται. Καλώ ήρθατε των πραγμάτων. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει το έργο τη ελευθέρμανση. Θα χρειαστεί να ξανασκάψουμε εκεί ή έχετε προβλέψει κάτι. Κύριος Δημάρχος. Τα έργα γίνονται γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αν περνάνε αγωγή από εκεί, θα σκαρτούν και θα αποκατασταθούν. Αλλά ο εργολάβος ξεκίνησε από τα σημεία όπου δεν περνάνε αγωγή. Από εκεί τα σημεία. Έτσι προχώρησαν δηλαδή και επιβλέποντα. Αυτή ήταν η εντολή που είχα δώσει εγώ. Αλλά αν χρειαστεί, κάποια σημεία θα σκαρτούν και θα βάλουμε σαν πρώτο θέμα τη ημερήσια διάθεση. Το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλόρινας, το οποίο θέμα έχει έρθει κατά καιρούς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προχωράμε σε ψηφοφορία, εκτός από τον κύριο Καρατζίδη που ψηφίζει παρόν, οι υπόλοιποι ψηφίζουν την Επιτροπή. Ψηφίζουν, οπότε με 22 ψήφους περνά επιτέλους η Επιτροπή. 23. 23. 23.